Αν πάει μια ανάσα να γυρίσει την κάμερα, εντάξει, πάει μια ανάσα να γυρίσει την κάμερα καλά αμέσως. Μέχρι την επόμενη. Άρα δεν θα πας. Και τώρα, αγαπητά μου παιδιά, θα διαβάσουμε το σημερινό μας παραμύθι. Παραμύθι, παραμύθι, παραμύθι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Λεωνάρντο, μαζί μου είναι ο Ρόλφ και τα παιδιά και ξεκινάμε το παραμύθι μας. Ήταν μια αλλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα όταν στο δάσος γεννήθηκε ένα ελαφάκι, ο Μπάμπι. Αμέσως στάθηκε στα ποδαράκια του και η μαμά του βάλθηκε να του μαθαίνει πώς λεγόνταν τα λουλούδια, τα φυτά που βρισκόνταν γύρω τους. Ο Μπάμπι έγινε αμέσως φίλος με το σκύουρο, το λαγουδάκι και όλα τα άλλα ζώα. Πιο πολύ απ' όλα όμως, του άρεσε να παίζει με τα άλλα ελάφια. Τον Γκόμπο και τη Φελίνα. Μαζί έπαιζαν κρυφτό και κυνηγητό και περνούσαν υπέροχα. Μια βροχερή μέρα του φθινοπόρου, ο Μπάμπι χάθηκε στο δάσος. Τον βρήκε όμως ο πατέρας του που ήταν ο πρίγκιπας του δάσους και τον οδήγησε στη μαμά του. Όταν έπεσαν τα πρώτα χιόνια, ήρθε η εποχή του κυνηγιού. Ένα πρωινό κινδύνευσαν ο Μπάμπι και η μαμά του. Δύο κυνηγοί τους είχαν πάρει στο κατόπι και η μαμά Ελαφίνα δεν πρόλαβε να σωθεί. Σαν έφτασε η άνοιξη, ο Μπάμπι είχε μεγαλώσει πολύ. Το ίδιο και η Φελίνα. Για χάρη της πάλεψε με δύο άλλα ελάφια και τα νίκησε με ευκολία. Ο πρίγκιπας του δάσους ήταν πάντα στο πλάι του και του μάθαινε όλα τα μυστικά του δάσους. Μια μέρα ένας κυνηγός πυροβόλησε τον Μπάμπι πληγώνοντάς τον βαριά. Με δυσκολία το ελάφι όμως κατάφερε να ξεφύγει και να βρει καταφύγιο στη φωλιά του πρίγκιπα. Εκείνος το φρόντισε με στοργή και αγάπη. Πέρασε πολύς καιρός ώσπου ο Μπάμπι να γίνει εντελώς καλά και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Όμως έχασε ένα αυτάκι. Όταν επιτέλους επέστρεψε στα γνώριμα μέρη του, ο Μπάμπι ήταν πια ένα γεροδεμένο και όμορφο ελάφι. Η χαρά του ήταν μεγάλη, μόλις αντίκρισε και πάλι τους καλούς του φίλους. Και όταν ο γέρος πια πρίγκιπας του δάσους έφυγε για να ξεκουραστεί, ο Μπάμπι πήρε τη θέση του. Τι ωραίο παραμύθι! Μέχρι το επόμενο παραμύθι μας, να περνάτε καλά!